Με ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη, το Μουντιάλ, εγκαινιάζει η ΕΡΤ την εποχή της υβριδικής τηλεόρασης. Με την εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, οι τηλεθεατές θα απολαμβάνουν τους αγώνες σαν να βρίσκονται μέσα στα γήπεδα της Ρωσίας. Θα μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες, ενώ, ακούστε, θα διαλέγουν και την κάμερα για τη γωνία θέασης που επιθυμούν. Το Μουντιάλ αποτελεί την αρχή, καθώς οι εφαρμογές αυτές θα χρησιμοποιηθούν προσεχώς και σε άλλου περιεχομένου εκπομπές. Μουντιάλ. Εικονική πραγματικότητα. Η τηλεόραση του μέλλοντος είναι εδώ και την φέρνει στους τηλεθεατές πρώτη και μόνο η ΕΡΤ. Δύο συνταρακτικές εμπειρίες για πρώτη φορά μαζί. Διάλεξε μόνος σου. Τι θα δεις, πότε θα το δεις, πώς θα το δεις. 64 αγώνες ζωντανά σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με επιλογή γωνίας θέασης από 5 κάμερες που επιλέγει ο τηλεθεατής στην απευθείας μετάδοση και από 16 κάμερες στα highlights των αγώνων. Εδώ είμαι μέσα στο στάδιο, μπαίνουν οι ομάδες με ένα ωραίο θεαματικό τρόπο. Εγώ γυρνάω γύρω-γύρω τον έλεγχο και θα το αφήσω κάπου να δείτε ότι μπαίνει, είναι η προπόνηση. Σε λίγο μπαίνει ένα γκολ και εγώ μπορώ να επιλέξω περιστροφικά να δω γύρω-γύρω το γήπεδο, χωρίς να θέλω να δω αυτό που δίνει κάθε φορά ο κάθε σκηνοθέτης. Στην εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάστηκαν όλες οι καινοτόμες υπηρεσίες που παρέχει η υβριδική ευρυζωνική τηλεόραση που ανέπτυξε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό άλμα προς το μέλλον. Είναι η πρώτη και η μόνη που προσφέρει την υπηρεσία της υβριδικής τηλεόρασης. Και μάλιστα εν όψη και των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει για το επερχόμενο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα είναι σε θέση να προσφέρει στον Έλληνα τηλεθεατή και εν προκειμένου και στον ποδοσφαιρόφιλο υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά πηγαίνουν την τηλεόραση στην καινούργια εποχή. Μια ΕΡΤ που καινοτομεί στο περιεχόμενο και ανοίγει το δρόμο για τηλεόραση του μέλλοντος, μια ΕΡΤ που προσεγγίζει τους νέους ανθρώπους. Η FIFA δίνει το περιεχόμενο και η τεχνική της δημόσιας τηλεόρασης σχεδίασαν τις εφαρμογές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν προσεχώς και σε άλλου περιεχομένου εκπομπές. Και μέσα από αυτή την κίνηση η ΕΡΤ μπαίνει πια στον αγωνιστικό χώρο της νέας εποχής. Και θέλω να είναι όλοι σίγουροι ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε ο αγώνας αυτός να είναι νικηφόρος. Είτε χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, είτε τάμπλετ, είτε υπολογιστή φορητό ή μη, είτε έχετε έξυπνη τηλεόραση, έχουμε προϊόντα και υπηρεσίες για τη συσκευή σας. Ο τηλεθεατής μπαίνει στην πλατφόρμα πατώντας το κόκκινο κουμπί στο control των Smart TV. Μεταξύ άλλων, επιλέγει θέαση 180 ή 360 μοιρών, περιηγείται στα γήπεδα, αναζητά στατιστικά, βλέπει λεπτομέρειες για παίκτες και τα backstage. 64 ζωντανές μεταδόσεις. Εκπομπή κάθε απόγευμα με τίτλο «Μεικτή ζώνη» ανάμεσα στα δύο μάτς, διότι την πρώτη φάση θα τη δείτε να έχει τρεις αγώνες κάθε μέρα και τη βραδινή εκπομπή στις 11 η ώρα με τίτλο «Ώρα Μουντιάλ». Να συνεχίσετε να προσφέρετε στο κοινό σύγχρονες υπηρεσίες, αγκαλιάζοντας πάντα το παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθε. Οι υπηρεσίες της υβριδικής ΕΡΤ είναι από τώρα διαθέσιμες, δίνοντας ιστορικά στιγμιότυπα από παλιότερες κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Από τις 14 Ιουνίου οι λάτρες του ποδοσφαίρου θα μεταφερθούν στα γήπεδα της Ρωσίας με την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας σε πλήρη ανάπτυξη.